Πάμε στο σημείο, δίνοντας συνέχεια το δελτίο μας, να δούμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια κάποια θέματα της επικαιρότητας, ξεκινώντας βεβαίως με την βοήθεια του Μιχάλη Αγραφιώτη, τον οποίο έχουμε εδώ στο στούντιο ειδήσεων. Μιχάλη, καλησπέρα. Είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες για την εξέλιξη που έχουμε σε ό,τι αφορά την πρόταση της χώρας μας για την, για Ευρωπαίο Επίτροπο, τον Απόστολο Τζιτζικώστα, τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Φαίνεται ότι εκεί γίνονται ζυμώσεις για το ποιος θα είναι ο κληρονόμος της έδρας σε ό,τι αφορά την περιφέρεια. Λοιπόν, Κώστα, να ξέρεις το παρασκήνιο τι λέει, ότι υπήρξε μια άτυπη συνάντηση του νυν Περιφερειάρχη Αποστόλη Τζιτζικώστα με τους Περιφερειακούς Συμβούλους για να αποφασίσουν. Ναι, μπράβο, για την διαδοχή στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Γιατί είναι ένα θέμα που συζητείται έντονα στην πόλη Θεσσαλονίκη ειδικά. Διότι είναι πάρα πολύ σοβαρό τι θα γίνει η επόμενη μέρα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Αποτελεί, όπως είπαμε, μια μεγάλη περιφέρεια. Ουσιαστικά ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας είναι, θα έλεγα, κάτι παραπάνω από υπουργός σε ό,τι αφορά την λειτουργία της χώρας. Βέβαια, ναι, και είναι και συμβολική η θέση του ως Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι ουσιαστικά ο Περιφερειάρχης Μακεδονίας, αν μπορούμε να πούμε, γιατί επικρατεί όλων των άλλων περιφερειαρχών και ως προσωπικότητα, αλλά και ως το Βεληνικές πλέον, που είναι ευρωπαϊκών διαστάσεων, που γίνεται επίτροπος. Λοιπόν, τι είπε ο Αποστόλης Τζιτζικώστας στους συμβούλους παράταξής του? Είπε ότι 15 Νοεμβρίου θα παραιτηθεί και θα αναλάβει καθήκοντα μέχρι να γίνουν οι πρώτες διαδικασίες του Επιτρόπου, του Έλληνα Επιτρόπου στις Βρυξέλλες. Όπως είπαμε, και αυτοί σκέφτονται και προς τα εκεί καταφεύγουν, σε αυτό που είπαμε προχθές, ότι ο Αποστόλης Τζιτζικώστας είναι επίτροπος περιφερειών. Γιατί επειδή είναι και πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ευρώπης, γνωρίζει τα θέματα και μπορεί να κάνει πολλές ενέργειες για την καλυτέρευση, τη βελτίωση της ζωής της περιφέρειας και της διαδικασίας οργάνωσης των περιφερειών, όπως επίσης και της ενασχόλησης των περιφερειών με το κέντρο, με τις Βρυξέλλες. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν θα είναι ο συνδετικός κρίκος. Κρίσιμη θέση. Χρησιμότατο πόστο. Και νομίζω ότι και χρήσιμο για τη χώρα μας, γιατί είμαστε μια περιφέρεια υποβαθμισμένη και εμείς, αλλά και γενικότερα ο Νότος. Άρα και με συνδυασμό των βαλκανικών χωρών που επιθυμούν την ευρωπαϊκή προσέγγιση, νομίζω ότι είναι πολύ κρίσιμη αυτή η θέση του Ευρωπαίου Περιφερειών. Βεβαίως, και εδώ είναι επίτροπος λοιπόν των περιφερειών από ό,τι φαίνεται. Και ο Απόστολος Τζιτζικώστας είπε, εγώ 15 Νοεμβρίου θα παραιτηθώ και θα φύγω. Άρα μέχρι 15 Νοεμβρίου υπομονή να σταματήσει η διαδοχολογία τώρα της μέρας της ΔΕΘ κιόλας, γιατί είναι πολύ νωρίς να συζητάτε. Θέλει να βάλει ένα δικό του άτομο, Κωστή. Δηλαδή να βάλει έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι της εμπιστοσύνης του. Αυτό λένε οι υπόλοιποι περιφερειακοί σύμβουλοι της παράταξης. Τώρα το ποιος θα είναι δεν γνωρίζω. Αν θα είναι η Βούλα Πατουλίδου, δεν το γνωρίζω. Πάντως, μέσα από την παράταξη, όπως είπαμε και προχθές, υπάρχουν πάρα πολλές ενστάσεις για τη Βούλα Πατουλίδου, γιατί το παρελθόν της είναι στο Πασόκ. Και βεβαίως η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι κάποιος νεοδημοκράτης περιφερειάρχης, αφού βγήκε ο Απόστολος Τζιτζικώστας και είναι ο εκλεκτός της κυβέρνησης για επίτροπος. Τώρα από εκεί και πέρα, 15 Νοεμβρίου, αν δούμε τη διαδικασία, μετά από 15 μέρες αρχίζουν οι διαδικασίες της ψηφοφορίας. Οπότε ουσιαστικά ο Απόστολος Τζιτζικώστας είπε ότι θα δώσει το δαχτυλίδι σε κάποιο άτομο της εμπιστοσύνης του και κάποιο άτομο που γνωρίζει τα θέματα. Ποιο θα είναι αυτό το άτομο δεν γνωρίζουμε ακόμα. Έχει αφήσει για να μην δημιουργήσει συζητήσεις διαδογολογίας και να μην δώσει στίγμα ο Απόστολος Τζιτζικώστας, ειδικά τις μέρες της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, όπου θα είναι και ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, θα είναι και Υπουργικό Συμβούλιο. Και επειδή θέλει να δώσει, να ισορροπήσει ανάμεσα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ναι, σαν άτομο, δεν θέλει να δώσει στίγμα για το ποιος θα είναι ο επόμενος περιφερειάρχης της Κεντρικής Μακεδονίας. Πάντως, το θέμα είναι ότι ο Απόστολος Τζιτζικώστας είπε στους συμβούλους του, υποσχέθηκε ότι ως Ευρωπαίος Επίτροπος θα τηρήσει όλα όσα έχει υποσχεθεί η παράταξή του και ο ίδιος προσωπικά για τη Θεσσαλονίκη, ειδικά το παραλιακό μέτωπο που θα ξεκινάει από το Καλοχώρι και θα φτάνει μέχρι και το αεροδρόμιο, την Περαία και τους νέους επιβάτες. Αυτό θα το κάνει πράξη, είπε ο Απόστολος Τζιτζικώστας, και θα γίνει επιμερών
της θητείας αυτής της περιφερειακής αρχής. Τώρα, στον αντίποδο, πολλοί περιφερειακοί σύμβουλοι λένε ότι θα υπάρξουν εντάσεις, ειδικά μέσα στις μέρες της ΔΕΘ, και δεν θα μπορέσει ουσιαστικά να κρυφτεί αυτό από την υπόλοιπη Ελλάδα ότι υπάρχει θέμα μεταξύ των συμβούλων της παράταξης. Και βεβαίως θα υπάρξουν πάρα πολλές αντιπαραθέσεις. Οι συναντήσεις μαθαίνω ότι ήδη έχουν ξεκινήσει. Και ναι, ναι, οι βέβαια. Βέβαια. Και βέβαια κάθε βουλευτής προσπαθεί να έχει το δικό του άτομο. Αυτό υπάρχει. Και βέβαια ένιγμα είναι πλέον ποιον θα προτείνει ο πρόσωπος της, γιατί θα πρέπει να είναι ένα άτομο ανεξάρτητο και ένα άτομο το οποίο δεν θα έχει σχέση με βουλευτές, για να μην υπάρχουν πολιτικές εκμεταλλεύσεις μεσαγωγικά. Πράγμα δύσκολο. Ναι, βέβαια, σίγουρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα που νομίζω ότι μας απασχολεί συχνά, πυκνά και καθημερινά, θα έλεγα, τα ζητήματα της υγείας. Η κυβέρνηση, είχαμε και μια πρόσφατη, έτσι, ένα διάλογο έντονο που είδε και τα φώτα της δημοσιότητας του Υπουργού Υγείας, στην ΚΟΕ έγινε αυτό, με γιατρούς και προσωπικό του νοσοκομείου, για την υποστελέχωση και για την στελέχωση των νοσοκομείων, που οι διοικήσεις προκυρήσουν θέσεις. Θέσεις όμως αυτές δεν καλύπτονται, γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον, καθώς ιδιαίτερα τα νοσοκομεία της περιφέρειας δεν είναι ελκυστικά. Και της περιφέρειας, αλλά βασικά των νησιών, Κώστα, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στα νησιά. Εδώ λίγο πολύ, ναι μεν υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, αλλά λίγο πολύ καλύπτονται κάποιες θέσεις και βοηθιέται ο κόσμος, έστω και με τη συνδρομή πανεπιστημιακών ιδρυμάτων από τη Θεσσαλονίκη, όπως είναι μεγάλα νοσοκομεία Θεσσαλονίκης, τα οποία προσπαθούν να διασυνδεθούν έτσι ώστε να είναι ελκυστικά και να μπορέσουν να βοηθήσουν. Όχι σε όλες τις ειδικότητες. Εδώ έχουμε μονάδες εντατικής θεραπείας που ψάχνουν γιατρούς με τα κιάλια. Και βέβαια, ακόμα περιμένουν γιατρούς. Η μονάδα της Πτολεμαίδας είναι κλειστή εδώ και ένα χρόνο. Της Κοζάνης υπολειτουργεί και δεν έχουμε άλλη στην Δυτική Μακεδονία. Η αλήθεια είναι πως υπάρχουν ελλείψεις. Αλλά σε σχέση με τα νησιά, όπου πηγαίνουν χιλιάδες τουρίστες, επισκέπτουν τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας κάθε μέρα, η κατάσταση όχι δεν είναι βελτιωμένη και καλύτερη, απλώς δεν φαίνεται τόσο προβληματική όσο είναι η Κίνα. Δηλαδή, η Κίνα τώρα να πηγαίνει τουρίστες με το παιδί του και να μην υπάρχουν γιατροί, και βεβαίως όπως γίνεται και στη Δυτική Μακεδονία, αλλά άλλο να πηγαίνουν 2 με 3 άτομα σε μια κλινική της Κοζάνης ή της Πτολεμαίδας και να μην βρίσκουν γιατρό, και άλλο να πηγαίνουν 100 άτομα και να μην βρίσκουν γιατρό. Και ξέρεις, υποτίθεται πουλάμε τουρισμό. Το προϊόν είναι προϊόν το οποίο το πουλάμε ως χώρα. Με μεγάλα προβλήματα τελευταία. Ξεσηκώνεται ο ντόπιος πληθυσμός. Δεν έχουμε τετραγωνικό μέτρο της παραλίας. Εκτοξεύθηκαν τα ενίκια. Δυσκολεύονται ακόμη και δημόσιοι υπάλληλοι, αναπληρωτές, καθηγητές, αστυνομικοί, όσοι παίρνουν μεταθέσεις στα νησιά. Προσπαθούν να την κόψουν τη μετάθεση, γιατί δυσκολεύονται να βρουν σπίτι και είναι και πανάκριβα. Με τεράστια ενίκεια, με τεράστια ακρίβεια μεγάλη, και φυσικά τα νησιά έχουν άλλες τιμές. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν κάποια καταστήματα στα νησιά που είναι μόνο για Έλληνες, υπάρχουν και τουρίστες πιο ακριβά. Βρίσκουν δηλαδή αλχημίες για να μπορέσουν να επιβιώσουν οι άνθρωποι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πάντως, στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, εκτός από τα μέτρα για τη φορολογία, για την προστασία των φορολογούμενων, γιατί πραγματικά χρειάζονται προστασία πλέον με αυτές τις διατάξεις που έχουν ληφθεί με το νομοσχέδιο Χατζηδάκη, θα γίνουν κάποιες διατάξεις, θα υπάρχουν κάποιες εξαγγελίες στη ΔΕΘ και για την υγεία, έτσι μαθαίνω, και ουσιαστικά θα υπάρξει μια λύση, θα δοθούν κάποια κίνητρα στους γιατρούς για να έρθουν να στελεχώσουν τα νοσοκομεία της ελληνικής περιφέρειας. Και βέβαια δεν γίνεται αυτό με ασπιρίνες, όπως προσπάθησε ο Άδωνης Γεωργιάδης με ιδιώτες, αλλά με κανονικούς γιατρούς, τα οποία θα ξεκινάει τη διαδικασία από το πανεπιστήμιο ακόμα. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι δεν βγαίνουν κάποιοι γιατροί, αρκετοί γιατροί, παραδείγματος χάρη η ειδικότητα της αναισθησιολογίας, δεν είναι πάρα πολύ. Δεν είναι προσιτή για τους φοιτητές οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν. Έχει και μεγάλη αναμονή στην ειδικότητα. Ναι, πολύ μεγάλη αναμονή. Υπάρχουν προβλήματα. Οπότε κοιτάν να ισορροπήσουν την κατάσταση μέσω και των πανεπιστημίων και μέσω των ιδιωτικών πανεπιστημίων, που προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση φυσικά πράξη. Αλλά σιγά σιγά λύνονται και τα εμπόδια που υπάρχουν σε αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να δοθούν χρήματα, Κώστα, και δύο μεγάλα, κατά τη γνώμη μου, δύο μεγάλα ζητήματα απασχολούν και δεν έρχονται γιατροί. Το ένα είναι το οικονομικό τους, δηλαδή
το τι χρήματα θα έχουν ως απαλλαβές και το δεύτερο είναι να επιλέξουν και να πάνε σε μια κλινική και σε ένα νοσοκομείο που είναι στελεχωμένο. Γιατί αν είναι για μια θέση και να κάνει 15 και 20 εφημερίες, δεν το επιλέγει. Προτιμά να πάει κάπου που θα κάνει λιγότερες εφημερίες. Ουσιαστικά οι άνθρωποι είναι και οι γιατροί και θέλουν να σου δίνουν. Άρα ποιότητα, συνεργασία και χρήματα και απαλλαβές. Αυτά είναι τα ζητήματα που πρέπει να λυθούν. Γιατί και η υποστελέχωση έχει και ένα άλλο θέμα, το οποίο το ξέρουν οι γιατροί ως επαγγελματίες του χώρου, είναι ότι αν βρεθούν σε μια δεινή κατάσταση, πρέπει να υπάρχουν έμπειροι γιατροί που στελεχώνουν το νοσοκομείο και να βοηθήσουν την κατάσταση. Γιατί αν είναι γιατρός, μόνο αναλάβει και είναι μοναδικός και δεν μπορεί να κάνει. Είναι και επιρρεπής στο ανθρώπινο λάθος. Βέβαια, γιατί και αυτό είναι ουσιαστικά ο όρκος του Ιπποκράτη, αυτά λέει, για να μην πάθει κάτι κάποιος συνανθρωπός μας. Το βασικό, αν είναι μόνο να φέρουμε γιατρούς με χρήματα και με απολαβές και να έχει λιγότερες ευημερίες, δεν είναι ουσία. Η ουσία είναι να κάνει και δουλειά, να κάνει και έργο και να μην κινδυνέψει κάποια ανθρώπινη ζωή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Κώστα, και βασικά πρέπει να το έχουμε και εδώ στη Δυτική Μακεδονία ως στίγμα να δίνει στη Δυτική Μακεδονία στα νοσοκομεία της, για να μην υπάρχουν θέματα στους ανθρώπους. Μακάρι. Να κλείσουμε λίγο μετά του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί που θα περίμενε κανείς αντιπολίτευση, στο βαθμό που θα έπρεπε, έχουμε εσωστρέφεια. Και μαθαίνω ότι, αυτό είναι γνωστό πια, 23 Αυγούστου καλείται σε απολογία, θα πω εγώ, ο Χρήστος Σπρίτζης στην Επιτροπή Διοντολογίας του κόμματος. Με ανοιχτό το ενδεχόμενο, ακόμα και πέρα από τις ποινές, ακόμα και τη διαγραφή του. Ναι, υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, Κώστα, και το θέμα είναι ότι ο Χρήστος Σπίρτζης δεν μπορώ να πω ότι άσκησε κακή κριτική στο Στέφανο Κασελάκη. Άσκησε μια κριτική η οποία ήταν προς το καλό του. Ούτε λίγο το πολύ του είπε να ζητήσει συγγνώμη ως πρόεδρος για την πισίνα στις Πέτσες. Καλά, αυτό είναι και ένα μηντιακό κατόρθωμα. Από την αρχή της πορείας του, ο Στέφανος Κασελάκης έχει μια μηντιακή, πολλοί θα τον έλεγαν και στήριξη κιόλας, παρά το γεγονός η κακή διαφήμιση είναι μια διαφήμιση, δεν πάβει να είναι διαφήμιση. Οπότε κάποια μαζική ενημέρωση εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι ο Στέφανος Κασελάκης είναι σαν προσωπικότητα ελκύει το ενδιαφέρον των πολιτών και του κοινού, και επειδή, όπως το είπες, έχει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του, ασχολούνται με τον ίδιο και προσπαθούν να ασχοληθούν και αρνητικά κιόλας, γιατί είναι πιο πιασάρικο το αρνητικό, η αρνητική διαφήμιση. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αυτό, πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά που έχουν και κάποιες αρχές της αριστεράς, όχι τόσο ο κ. Σπίριζης, ο οποίος προέρχεται από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, είναι πιο αυστηρή με τις αριστερές ιδέες και με τις αριστερές αρχές, τους πειράζει αυτό το πράγμα, να δείχνουν ότι ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ενός αριστερού κόμματος, έχει πισίνες, έχει αυτοκίνητα ακριβά, έχει εκατομμύρια πολλά και δεν πληρώνει. Αυτό επικαλέστηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης προχθές στην ανακοίνωσή του, όταν είπε ο Στέφανος Κασελάκης, ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να χειριστεί κάποια θέματα. Είπε ότι κάνει εσύ κουμάντο πρώτα στην Αυγή και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ και μετά να μου πει σε μένα ότι που πας διακοπές στη Μύκονο ένα μήνα και απασχολείς τα φώτα της δημοσιότητας, μην ασχολείσαι μαζί μας, ασχολήσου με τα δικά σου. Πάνω κάτω αυτή είναι η πολιτική ζωή στη χώρα μας, Κωστή, και βέβαια δεν είναι καθόλου, δεν συμβαδίζει στην επίλυση των προβλημάτων των πολιτών, που είναι πάρα πολλά. Είτε και τα προβλήματα των πολιτών είναι εν μέσω Αυγούστου, που θέλει να πάει διακοπές και ψάχνει τις τσέπες του, για να μην πω τα ντουλάπια, τα συρτάρια, τις τράπεζες, τα μαξιλάρια, για να συγκεντρώσει ένα ποσό για να καλύψει τα. Και δεν μιλάμε να αποφασίσει να πάει σε κάποιο νησί. Εκεί από την αρχή τα έξοδα τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα, κυρίως σε ό,τι αφορά τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ναι. Μια τετραμελής οικογένεια θέλει πάνω από 500 ευρώ για να πάει με ένα μεσαίου γιοταχή αυτοκίνητο σε κάποιο νησί. Ναι, αλήθεια. Και βέβαια ο κόσμος, εκτός από τα προβλήματα τώρα που δεν μπορεί να πάει διακοπές, Κώστα, είναι και το θέμα ότι σκέφτεται ότι προς Σεπτέμβριο έρχονται λογαριασμοί. Λογαριασμοί ρεύματος. Λογαριασμοί, κάποιοι δεν έχουν πληρώσει ΕΜΦΙΑ ακόμα, κάποιοι δεν έχουν πληρώσει φόρο εισοδήματος. Είναι πάρα πολλές οι υποχρεώσεις του κόσμου σε λεφτά. Και δεν αντέχει, από ό,τι γνωρίζω,
Και από ό,τι ξέρω, θα ανοίξουν και τα σχολεία το Σεπτέμβριο, σχολικά. Έρχονται τέτοια. Έξοδα έρχονται πολλά. Και αν μέσα στην οικογένεια υπάρχει και κάποιο φοιτητή, εκεί τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Εκεί, ειδικά με τα ενίκια κόστα, πιστεύω η κυβέρνηση να βρει μια χρυσή τομή, έτσι ακούγεται, στη ΔΕΘ, για να ρίξει τιμέ των ενίκιων. Γιατί για δεν μπορεί ο κόσμο να τα πολύ επενδύουμε στη ΔΕΘ. Για να δούμε τι θα γίνει. Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Να είστε καλά. Να είστε καλά, Κωνσταντίνε.